Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, 29 Μαρτίου. Τον φάγαμε και αυτό το μήνα, Κέλλη. Τον φάγαμε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση σήμερα μαζί μέχρι τις 10. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα της επικαιρότητας από την αρχή. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε όμως από το εξωτερικό και από μια εφημερίδα, τη Handelsblatt, που είναι στο Ντίσσελντορφ. Τι έκανε αυτή? Έχει ένα δημοσίευμα στο οποίο λέει ο κύριος Σόιμπλε, τον οποίο βλέπουμε, ότι το ενδεχόμενο να μην πληρώνει η Ελλάδα μας τόκους του χρέους μέχρι το 2040 δεν είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο, διότι αυτό σημαίνει καινούριο δάνειο. Οπότε αυτό είναι κάτι, στα πλαίσια βεβαίως της διαπραγμάτευσης, είναι κάτι το οποίο δεν είναι πολύ καλό για μας. Από την άλλη πλευρά, τώρα στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης, χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώντας, μιλώντας στην ημερίδα που διοργάνωσε το Γραφείο του Προϋπολογισμού της Βουλής, μίλησε για τη διαπραγμάτευση. Ήταν αισιόδοξος, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα κλείσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαίνεται η διαπραγμάτευση. Έχουμε λύσει τα βασικά πολιτικά θέματα. Τώρα θα λύσουμε τα μικρά, είπε ο κ. Τσακαλώτος. Και το πιο σημαντικό ήταν έτσι πολύ καυστικό στο λόγο του. Παραδέχθηκε, έτσι, ναι. Παραδέχθηκε και λέει ότι τελικά κάναμε μια υπερεκτίμηση της ανάπτυξης. Συγγνώμη. Που αυτό σημαίνει ότι τα μεσαία στρώματα κυρίως τα επιβαρύναμε λιγάκι, ναι, παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Ο κύριος Τσακαλώντας, να πούμε επίσης για τους τηλεθεατές μας, προανήγει λοιπόν την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τρίτη, θα δοθεί συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιαστεί μια νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης που θα εντυπωσιάσει πολλούς, καθώς για πρώτη φορά συνδέονται οι καταθέσεις με προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις και αυτό θα φέρει πάρα πολλά έσοδα, είπε ο κύριος Τσακαλώντας. Λοιπόν, υπάρχει μια διένεξη με τον κύριο Στουρνάρα. Και το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κύριος Στουρνάρας έχει αρχίσει και δίνει ορισμένες συνεντεύξεις, όχι μόνο εδώ στη Βουλή, με συγχωρείτε, αλλά και χθες σε μια εκδήλωση στο Αρχαιολογικό Μουσείο στην Τράπεζα Πειραιός. Και έχει στη συνέχεια φθάνοντας τον Οικόνομη, στο οποίο είναι η εκδήλωσή του, νομίζω, την Πέμπτη. Ο κύριος Στουρνάρας, λοιπόν, αναφέρεται σχετικά με την διαπραγμάτευση και την οικονομική κατάσταση της χώρας, αλλά από μια άλλη πλευρά, όχι τεχνική πλευρά, όπως πρέπει να κάνει ο πρόεδρος της, ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. Και αυτό έχει δημιουργήσει μια αντίδραση από το Μαξίμου, το οποίο λέει ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιεί κάποιος, ας πούμε, το λόγο του όταν είναι θεσμικός και όταν πρέπει να είναι περίπου τελείως τεχνικός. Ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μάλιστα χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που έκανε, μίλησε για τον κύριο στην ουσία Στουρνάρα χωρίς να τον κατονομάσει. Τον φωτογράφησε και στην ουσία είπε πως δεν θα έπρεπε να έχει μια τέτοια αιμονή ο κύριος Στουρνάρας να ασχολείται με ζητήματα της διαπραγμάτευσης και να μιλάει για το κλείσιμο της αξιολόγησης. Είχαμε χθες την συζήτηση για την σύσταση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την εξέταση του θέματος όσον αφορά την περίοδο Παπαντονίου, γιατί έχουν έρθει 6 δικογραφίες. Ωστόσο, ήρθαν άλλες 3. Ακριβώς. Εντάξει, άλλες δικογραφίες. Η μία για τον κύριο Στουρνάρα, όπως είπαμε, που αφορά τον κύριο Στουρνάρα και έχει να κάνει με την εμπλοκή του κύριου Ντογιάκου. Το 2014 πήγε συνομιλία και υπάρχει εκεί. Όχι, με συγχωρείτε, αυτή είναι για τον κύριο Σαμαρά. Σαμαρά. Ναι, ναι, ναι. Είναι το 2014 με τον περίεργο Παναθηναϊκά και εκεί, ναι, τα οποία είχαμε δει δημοσιεύματα. Για τον κύριο Στουρνάρα, όταν ήταν υπουργός Οικονομικών, για μια χαριστική απόφαση σχετικά με μια εταιρεία πετρελοειδών. Έτσι. Και υπάρχει και μια άλλη ελάσσονο σημασία δικογραφία που έχει κάνει. Και αυτή ήρθε στη Βουλή. Δυσφήμιση συγκοφατική στην ΕΡΤ για το Κελκνό. Έκανε ο κύριο Γεωργιάδη τον κύριο Πάπα Χριστόπουλο. Αυτέ ήταν χθε δικογραφίε εδώ στη Βουλή. Θα τι δούμε, είναι μια διαδικασία την οποία θα παρακολουθήσουμε και θα σας ενημερώνουμε. Τώρα να σας ενημερώσουμε για τα τεκτενόμενα σήμερα στο Κοινοβούλιο. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως με τις κάρτες τις οποίες έχουμε ετοιμάσει. Πρώτο λοιπόν είναι στην Ολομέλεια. Μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο, το οποίο έχει να κάνει με την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών, την πρόσβαση λογαριασμούς με βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις. Με λίγα λόγια είναι αυτό που σας είχαμε πει, ότι πλέον θα ξέρει ο κάθε πολίτης ακριβώς τι θα πληρώνει στα τέλη ή στα χρήματα τα οποία ζητάει κάθε τράπεζα και θα γνωρίζει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα τι ακριβώς ζητάνε για να εξυπηρετεί τους λογαριασμούς τους οποίους αυτός θέλει να ανοίξει, να πληρώνει τις υποχρεώσεις του όπως έχουμε όλοι. Πάμε τώρα στις επιτροπές μας σήμερα. Θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων στις 10 το πρωί με ημερήσια διάταξη την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ανδρέα Ξανθό, σχετικά με τα πεπραγμένα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Θεραίας Ελλάδας και της 6ης Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιωνίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και την 7η της Κρήτης, Περιφέρεια Κρήτης. Την ίδια ώρα
συνεδριάζει η Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, η οποία ανήκει στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ουσιαστικά το θέμα της είναι η αναθεώρηση των σχεδίων για τη διαχείριση των λεκάνων απορροής. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι ένα τεχνικό θέμα. Ουσιαστικά θα ενημερώσει ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Γκανούλης, και η κυρία Μαρία Γκίνη. Είναι προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προστασίας του Περιβάλλοντος. Και βλέπουμε και την τελευταία κάρτα μας. Στις 10 το πρωί θα συνεδριάσει η Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων με πρώτο θέμα εκλογή γραμματείας της Επιτροπής και δεύτερον ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κύριο Βίτσα, για θέματα της αρμοδιότητάς του. Τον οποίο κύριο Βίτσα τον είχαμε και εμείς πριν από λίγες ημέρες. Πριν περάσουμε να δούμε τι έγινε χθες στην Ολομέλεια κατά τη συζήτηση για την πρόταση της κυβέρνησης μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες για προανακριτική επιτροπή που θα συσταθεί, τελικά θα συσταθεί, όπως θα δούμε, που θα εξετάσει την περίοδο του κύριου Γιάννου Παπαντονίου επί Υπουργείας του Υπουργείου Άμυνας. Να πούμε, Γιώργο, και το συζητάγαμε ότι κατατέθηκε στη Βουλή και το νομοσχέδιο το πολύ σημαντικό για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα το συζητήσουμε και με τον συνάδελφο τον Αντώνη τον Αντωνόπουλο αλλά και με τον κύριο Νάσο Αθανασίου που είναι εδώ. Να δούμε τώρα, να ξεκινήσουμε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μίλησε. Mm-hmm. Βεβαίως ήταν και λίγο. Έκανε λόγο για την απουσία των δύο αρχηγών, mm-hmm. που τους αφορά η περίοδος, έτσι. Και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά και την κυρία Φόφη Γεννήτα. Να δούμε ένα απόσπασμα λοιπόν από τη χθεσινή συζήτηση. Η σημερινή σας ψήφος υπέρ της Εξεταστικής Επιτροπής, καλοδεχούμενη μεν, δεν σας ξεπλένει δε. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να παριστάνει την αθώα σε σχέση με τον κύριο Παπαντονίου. Μπορεί το μισό Πασόκ να ισχυρίζεται ότι η εποχή που είχε πολιτική σχέση με τον κύριο Παπαντονίου είναι πολύ παλιά, το άλλο μισό για τον κύριο Λοβέρδου σήμερα να επιχειρεί με δικονομικά τερτύφια και επιχειρήματα να τον ξεπλύνει. Να ξέρετε και κάτι ακόμα. Η μάχη για τη διαφάνεια δεν σταματά εκεί. Υπάρχουν και άλλες υποθέσεις προς διερεύνηση. Και σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Νοβάρτης και συνολικά θα έλεγα τις υποθέσεις που αφορούν το πάρτι στο χώρο της υγείας, μία εξ αυτών διαβιβάστηκε ως δικογραφία πρόσφατα στη Βουλή και αφορά στελέχη της προηγούμενης, υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης, έχω την αίσθηση ότι κατά τη συζήτηση αυτών των υποθέσεων δεν θα είστε τόσο ανέμελοι όσο παρουσιάζεται σήμερα κατά τη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Παπαντονίου. Ούτε τόσο τζάμπα οι υπερασπιστές της διαφάνειας. Το λέω αυτό διότι δεν θα αργήσει πολύ αυτή η ώρα. Έχω την αίσθηση ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση και δεν θα αρχίσει και η ώρα που θα διερευνηθούν σε βάθος αυτές οι υποθέσεις. Μάλιστα, θα διαρευνηθούν σε βάθος. Στη συνέχεια πήραν το λόγο οι πολιτικοί αρχηγοί, εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη, βέβαια, που αποσύριζε και την κυρία Γέννηματά. Και όλοι άφησαν αιχμές κατά της κυβέρνησης για το θέμα της αξιολόγησης, αλλά και το ότι γίνεται ένας αποπροσανατολισμός σκέλη της κοινής γνώμης. Η θέση της Χρυσής Αυγής πάνω στο αντικείμενο της σημερινής συνεδριάσεως είναι ότι η παραπομπή Παπαντονίου δεν φτάνει, δεν είναι αρκετή. Και δεν είναι η κάθαρση την οποία υποσχεθήκατε στον ελληνικό λαό. Υπήρχε Κησέα, μαζί με τον Παπαντονίου υπέγραψαν κι άλλοι, με κορυφαίο το Σιμίτι. Γιατί δεν επεκτείνεται την Εξεταστική Επιτροπή. Ζητήματα δυστυχώς τα οποία δεν έχουν σταματημό όσο δεν μπαίνει το μαχαίρι βαθιά στο κόκαλο. Όσο ακολουθούνται ίδιες στρατηγικές επιλογές και πολιτικές έστω από άλλους διαχειριστές κατά περίπτωση. Και είμαστε σίγουροι ότι όπως το έργο το έχουμε ξαναδεί και επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και επί κυβερνήσεων τώρα ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο έργο και αντίστοιχες συζητήσεις θα κάνουμε δυστυχώς και με τους επόμενους και τους μεθεπόμενους. Κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό, αν μπορεί να σηκώσει το βάρος της διαπραγμάτευσης και τις συνέπειες βέβαια τις κοινωνικές, να προχωρήσει και να κάτσει. Αν όμως δεν μπορεί, μην τρώει άλλο χρόνο από τη χώρα. Η χώρα πρέπει να φέρει γρήγορα επενδύσεις, γρήγορα να κάνει όποιες ιδιωτικοποιήσεις απομένουν
Και πρέπει, επειδή δεν αντέχει κι άλλο ο λαός, πρέπει το θέμα της ανεργίας είναι το πρώτο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το ποτάμι θα ψηφίσει ναι στην Προανακριτική Επιτροπή. Και οι βουλευτές του θα προσπαθήσουν να αποκαλυφθεί ακόμα και στα στενά πλαίσια αυτής της διαδικασίας η αλήθεια. Το ίδιο θα κάνουμε και για κάθε άλλη ανάλογη υπόθεση που έχει ως μη σκανδάλου. Θα συγκρουστούμε με όλες τις μελανές σελίδες του παρελθόντος και του παρόντος. Η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει τίποτα για το οποίο πρέπει να συμβιβαστεί για να τα βρούμε. Ανοίξτε ό,τι θέλετε. Ανοίξτε τις τράπεζες, τις γενικές, όπως την είπατε, την Κεντρική Τράπεζα. Ανοίξτε τα εξοπλιστικά. Ανοίξτε ό,τι πράξη έκανε αυτή η κυβέρνηση. Δεν έχουμε κάτι που θα πρέπει να τα βρούμε όπως τα βρήκατε εσείς με τους άλλους για να κάνετε την κυβέρνηση, η οποία το μόνο που φρόντισε είναι να συγκαλύψει από τη μια και την άλλη πλευρά. Στη χθεσινή συζήτηση για την Προανακριτική Επιτροπή που θα εξετάσει την περίοδο του κ. Γιάννου Παπαντονίου, μίλησε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Σταύρος Κοντονής. Αναφέρθηκε στην κυρία Ράικου. Είπε να δώσει στοιχεία ποιοι την κατηγορούν, ποιοι την εκβιάζουν και τι γίνεται με αυτήν την υπόθεση και την επιστολή της. Και οι εισηγητές, αν δεν κάνω λάθος. Και οι εισηγητές. Αλλά πριν πάμε να δούμε το αναλυτικά τις τοποθετήσεις, να καλημερίσουμε τον συνάδελφο Αντώνη Αντωνόπουλο από το Star, κοινοβουλευτικό συντάκτη στο Star Channel. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα. Αντώνη, καλώς μας ήρθες. Είπαμε να δούμε και εμείς και οι τηλεθεατές όλη την εικόνα συνολικά από τη χθεσινή, από τα highlights όπως λέμε εμείς στο χωριό μου, έτσι. Και μετά για να έχουμε πάμε μια εικόνα. Να συζητήσουμε. Η κυβέρνηση λοιπόν είχε την πρωτοβουλία εκκίνησης αυτής της υπόθεσης και λόγω της κυβερνητικής πρωτοβουλίας διερευνάται τώρα το σκανδάλι Νοβάρτης. Πρώτη συμφωνία με την κυρία Ράικο. Το δεύτερο, είτε ότι αναφέρει μέσα στο κείμενο της παραίτησης ότι η έρευνα είχε φτάσει σε ένα ικανοποιητικότατο επίπεδο όσον αφορά χιλιάδες, κύριοι συνάδελφοι, εμπλεκόμενους ιατρούς του ΕΣΥ, οι οποίοι, προσέξτε, ελάμβαναν χρηματοδότηση στους λογαριασμούς τους κατευθείαν από την ΟΒΑΡ της Ελβετίας. Πού ήξερε η ΟΒΑΡ της Ελβετίας τους γιατρούς στην Ελλάδα του ΕΣΥ και τους λογαριασμούς τους? Αυτά είπε λοιπόν και ο κύριος Κοντονής. Εγώ θα έλεγα, και έλεγε και Αντώνη, να ακούσουμε και τους εισηγητές, γιατί έχει σημασία, αυτοί εκφράζουν βεβαίως την άποψη των κομμάτων κάθε εισηγητής, να δούμε ακριβώς τι είπαν και μετά να μας πεις εσύ τα υπόλοιπα. Οι εισηγητές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ανέφεραν ότι η σύσταση επιτροπής είναι αναγκαία προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια, ενώ απέρριψαν τις αιτιάσεις για ρεβανσισμό. Ωστόσο, οι εισηγητές των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αν και συμφώνησαν, έκαναν λόγο για επιχείρηση της κυβέρνησης να αποπροσανατολίσει το λαό από τα πραγματικά προβλήματα. Όσοι όμως ήταν η ευθύνη των παραγωγών της διαφθοράς, τόσοι είναι και η ευθύνη εκείνων που παραλείπουν να την ελέγξουν. Γι' αυτό εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών για την απόδοση δικαιοσύνης και τη θωράκιση μιας υγιούς οικονομίας. Η Νέα Δημοκρατία, στοχεύοντας στην ανοικοδόμηση των σχέσεων αλήθειας και εμπιστοσύνης με τους πολίτες και στην προστασία του κύρους των ενόπλων δυνάμεων, θα υπερψηφίσει την πρόταση για σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Για τις 6 υποθέσεις, όπως η πρόταση που μας δώσατε, αφορούν την Υπουργεία του κ. Γιάννου Παπαντονίου. Την ίδια στιγμή προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει σε μια πανικόβλητη και δημοσκοπικά και ουσιαστικά κυβέρνηση να μετατρέψει τη διαδικασία αυτή σε μια αρένα. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα καταγγείλει και καταγγέλει στον ελληνικό λαό την επιχείρηση αντιπερισπασμού που κάνετε αυτή τη στιγμή, όπως και την επιλεκτική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Και για να είμαστε ξεκάθαροι ως προς τις προθέσεις και τη στάση που θα κρατήσουμε. Το πολιτικό σύστημα μέσα από αυτές τις επιτροπές αναβαπτίζεται. Υπάρχει μία αυτοκάθαρση δήθεν του πολιτικού συστήματος μέσα από αυτές τις επιτροπές, μέσα από αυτά τα επικοινωνιακά σοου που το μόνο που κάνουν είναι να ξεπλένουν το πολιτικό σύστημα.
Η διαφθορά και η διαπλοκή ανάμεσα στο κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό, ανάμεσα στους αστούς και το κράτος τους, είναι σύμφυτες με το κεφαλαιοκρατικό τρόπο οργάνωσης της παραγωγής και αναδύουν την πόχα της απείλας του. Θέλω να ξεκαθαρίσω από την αρχή. Το τεκμήριο της αθωότητας το έχει ο κάθε Έλληνας πολίτης, συνεπώς και ο εναγόμενος πρώην Υπουργός Άμυνας. Δεν το συζητάω. Και η λέξη ρεβανσισμός και ρεβανσιστική διάθεση δεν πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτή την αίθουσα, γιατί προσφέρει ό,τι χειρότερο. Πράγματα το συγκεκριμένο, θέμα, ανεξαρτήτως αν άνοιξε σκόπιμα τώρα ή όχι, έχει την επικοινωνιακή δυναμική να στρέψει το ενδιαφέρον των Ελλήνων κάπου αλλού. Οπουδήποτε μακριά, πάντως όχι στα εθνικά κέραια ζητήματα. Ένα από αυτά είναι και η β' αξιολόγηση. Εμείς θα υπερψηφίσουμε την σύσταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Οι εργασίες της, όμως, θα αποβούν χρήσιμες αν υπηρετήσουν το δίκαιο και αν οδηγήσουν στην ανάληψη πρωτοβουλειών που θα θωρακίσουν το σύστημα προς αποφυγή παρόμοιων σκανδάλων στο μέλλον. Λοιπόν, υπερψηφίστηκε, όπως είδαμε, Αντώνη, η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την προανακριτική επιτροπή που θα εξετάσει την περίοδο του Γιάννη Παπαντονίου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πάμε να δούμε λίγο το κλίμα που επικράτησε χθες. Υπερψηφίστηκε με 252. Ναι. Σχεδόν όσο και το μνημόνιο, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι. 252, 3 παρών, 4 παρών, 3 κατά, 8 άκυρα και ένα λευκό. Να υπενθυμίσουμε ότι ήταν μια μυστική ψηφοφορία, όπως γίνεται σε αυτές τις διαδικασίες. Και έτσι να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Εκτιμώ ότι ήταν μια ιδιότυπη συνεδρίαση η χθεσινή. Πρώτον, δεν υπήρχαν εντάσεις, όπως θα αναμενόταν. Σε αυτό συνέβαλε βεβαίως η συνενετική στάση των υπόλοιπων κομμάτων που είχαν δηλώσει εξ αρχής ότι θα ψηφίσουν την συγκρότηση και της προανακριτικής. Και η αποσία εκείνων που συνήθως δημιουργούν εντάσεις, έτσι. Εντάξει, δεν υπήρχε το λέμε δημοσιογραφικά, ναι, δημοσιογραφικά. Δεν υπήρχε η σύγκρουση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Δηλαδή, επειδή απουσίαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και απουσίαζε δικαιολογημένα, να το πούμε, γιατί έπρεπε να πάει στη Μάλτα. Αυτό βεβαίως αποτέλεσε σημείο πολιτικής κριτικής από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος εστίασε την κριτική του σε αυτό και όπως και στην απουσία της κυρίας Γεννηματά. Να σου πω μάλιστα ότι για την κυρία Γεννηματά, η οποία την είδαμε να ψηφίζει αργά το βράδυ, έβγαλε και μία ανακοίνωση στην οποία υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε μία κακοστημένη θεατρική παράσταση. Αυτό το πράγμα και ήταν και η κριτική από την αντιπολίτευση. Ψηφίζουν, ναι, αλλά κατηγορούν την κυβέρνηση ότι αυτό που κάνει είναι μια προσπάθεια για να κερδίσει εντυπώσεις και για να προσανατολίσει από την προσπάθεια που γίνεται για την αξιολόγηση και το χαμένο χρόνο, όπως υποστηρίζει. Παράδοξη από την πλευρά της αντιπολίτευσης, πάντως, έτσι, ναι, που... να λένε ναι, υπέρ της σύστασης αυτής της επιτροπής, αλλά όλο αυτό είναι επικοινωνιακά αποπροσανατολιστικό. Αλλά όμως σε αυτό, ξέρεις, δηλαδή είναι αυτό σε εισαγωγικά πάλι, είναι μια παγίδα. Γιατί αν πουν όχι, θα σου πούνε, θα πει η πλειοψηφία ότι συγκαλύπτεις. Ναι. Οπότε λοιπόν λένε όλοι μαζί όλα στο φως και ότι βγει. Το τι θα βγει τώρα θα το δούμε όταν θα συγκροτηθεί η Επιτροπή και αρχίσει εργασίες. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Δηλαδή περιμένει τώρα ο τηλεθεατής που μας βλέπει, ο πολίτης που το παρακολουθεί, περιμένουν να βγει κάτι, υπάρχει θέμα παραγραφής, γιατί ακούγονται διάφορα, έτσι. Λοιπόν, αυτό που δεν έχει παραγραφεί είναι το ξέπλυμα χρήματος. Όπως αναφέρεται στην πρόταση της πλειοψηφίας, υπάρχουν ενδείξεις. Ποιες είναι αυτές οι ενδείξεις, νομίζω θα τις δούμε όταν θα συγκροτηθεί σε σώμα και θα αρχίσει τις εργασίες η Επιτροπή. Αυτό όμως που έκανε εντύπωση χθες ήταν αυτό που υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός και άφησε ένα ηχηρό υπονοούμενο ότι μπορεί να υπάρξουν αποκαλύψεις που θα έχουν ρίζες από το χρηματιστήριο, από την εποχή του χρηματιστηρίου. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, ότι μπορεί να όσο υπάρξουν. Όσο ψάχνεις, τόσο βρίσκεις. Ναι, και να υπάρξουν μίζες από το χρηματιστήριο. Τώρα, όπως καταλαβαίνουμε, κάτι τέτοιο δεν είναι τυχαίο. Και επίσης έχουν εντοπιστεί και τρεις λογαριασμοί στην Ελβετία. Mm. Αν τώρα αυτοί οι λογαριασμοί συνδυαστούν με τις κατηγορίες και υπάρξει κάτι, εκεί θα έχουμε θέμα. Πάντως, το αδίκημα, αυτό που λέμε κλαϊκευμένα ξέπλυμα χρήματος, δεν παραγράφεται. Μάλιστα. Και εκεί θα εστιαστεί η προσπάθεια, ώστε εάν και εφόσον βγει το πόρισμα και είναι κατηγορητήριο, θα συζητηθεί στη Βουλή και η πρόταση θα είναι για να πάει στο ειδικό δικαστήριο. Αντώνη, χθες είχαμε πολλά ανοιχτά θέματα στη Βουλή. Παρακολουθήσαμε ταυτόχρονα ολομέλεια. Στη Γερουσία ήταν το συνέδριο που διοργάνωσε το Γραφείο Προπολογισμού της Βουλής, ναι, του κράτους στη Βουλή. Εκεί τοποθετήθηκαν υπουργοί, κορυφαίοι υπουργοί που είναι η διαπραγματευτική ομάδα στην ουσία, που
διαπραγματεύσει αυτή την περίοδο για την αξιολόγηση. Να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσακαλώτο. Ναι, να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσακαλώτο και να συζητήσουμε όλα αυτά που είπε. Είχαν πολύ ενδιαφέρον. Την Πέμπτη, μπορώ να σας ανακοινώσω, θα υπάρχει συνέντευξη τύπου για τη νέα πρωτοβουλία που θα πάρει η κυβέρνηση, που νομίζω θα εντυπωσιάσει πάρα πολλούς. Γιατί για πρώτη φορά έχουμε καταφέρει να συνδέσουμε κάτι που θα μπορούσε να το έχει κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση, τις καταθέσεις με προηγούμενες φορολογικές δηλώσεις. Όταν κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, και είμαι σε θέση να σας πω ότι θα κλείσει πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι νομίζετε, θα σας έλεγα αυτό που έλεγε η γιαγιά μου, να μην διαπιστεύετε πολύ συχνά αυτό που είναι στις εφημερίδες. Εξακολουθώ να είμαι φοβερά ανήσυχος για την Ευρώπη. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να ρωτάω, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία και τους επιστήμονες, τι άποψη έχουν για την Ευρώπη, για όλα τα μεγάλα ζητήματα. Ειδικά τον Χρήστο, σχεδόν στα γόνατα έχω φτάσει να το παρακαλέσω. Τι άποψη έχει. Δηλαδή, τι άποψη έχει... Σχεδόν. Τι άποψη έχει αν χρειάζεται, δεν χρειάζονται δημοσιονομικές μεταβιβάσεις. Χρειάζονται, δεν χρειάζονται σε μια νομισματική ένωση. Να ξέρω. Είναι δηλαδή με τα αριστερά κόμματα του Νότου και τώρα βλέπω και το Ραχώι, ή με το Λαϊκό Κόμμα στο Βορρά που ακούει μεταβιβάσεις ο Σόιμπλε και παθαίνει ένα τραλαλά. Να μην κάνουμε κριτική στη Γερμανία που τώρα έχει βγάλει στο ισοζύγιο πληρωμών το μεγαλύτερο πλεώνασμα, μεγαλύτερο από την Κίνα. Δεν θα πούμε τίποτα γι' αυτό. Δεν θα πούμε, θα το συζητήσουμε αυτό. Μπορεί να είναι, και θα ακούσω για ανάπτυξη και ανταγωνισμό και για μισθούς και αυτό. Και αυτό που είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο δεν αναφέρεται καθόλου. Είναι ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο. Όλοι ξέρουμε ότι αν οι χώρες του Βορρά έχουν τέτοια πλεονάσματα, δεν θα γίνει ανταγωνιστικός ο Νότος. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Τέργιος Πιτσιόρλας σημείωσε πως οι ιδιωτικοποιήσεις αλλάζουν την οικονομία και θα πρέπει να διαλέξουμε με ποια Ελλάδα είμαστε, ενώ αναφέρθηκε όπως και ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γιάννης Μανιάτης στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Όταν ακούω όμως εκφράσεις του τύπου Φραγκενστάιν για τη ΔΕΗ, υποτίθεται και από την πλευρά η οποία ευαγγελίζεται τον εξυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση. Αυτό τι σημαίνει? Είναι μια αντιπαράθεση που πάντα ακουμπάει στο υπέδαφος του λαϊκισμού και του κρατισμού και το αναδεικνύει. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική. Νομίζω ότι ναι. Φτάνει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι οι αιμονές και οι ιδεολειψίες μετά από 8 χρόνια μνημονίων δεν μπορούν να αποτελούν τον καθοδηγητή της λήψης αποφάσεων στον ενεργειακό τομέα, ο οποίος αποτελεί την πραγματική ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας μαζί με το τραπεζικό σύστημα. Άμεση νομοθέτηση της ασυλίας των στελεχών στις τράπεζες και ρύθμιση των κόκκινων δανείων ζήτησε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ Δημήτρης Καμένος. Να ξεκοκκινήσουν τα κόκκινα δάνεια και τα ανεπίδεκτα ίστραξη εκεί που στρατηγικά θα επιλέξει η τράπεζα μαζί με τους φορείς, επιμελητήρια, καθηγητές, λέω όλοι μπλεγμένοι μέσα, με την καλή έννοια. Βάλτε χέρι, πιστοποιήστε το πώς πρέπει να ξεκοκκινήσει ένα δάνειο. Φέρτε συμβάσεις εκεί που η μία εταιρεία είναι κλειστή για να γίνει η ροζ και πράσινη, να εξυπηρετεί το δάνειο και να δώσουμε θέσεις εργασίας. Είναι τόσο απλό. Χρειάζεται πολιτική βούληση να μπει ασυλία σε αυτούς που υπογράφουν για να πάμε παρακάτω. Να υλοποιηθούν εμπροστοβαρός διαθεωρητικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, πολλές από τις οποίες περιλαμβάνονται στο μνημόνιο και τις οποίες η κυβέρνηση δεν προωθεί. Μάλιστα, αυτά υπόθηκαν στο συνέδριο, το οποίο ήταν διήμερο, να το πούμε αυτό, ναι, ολοκληρώθηκε χθες. Έχει ενδιαφέρον ο κ. Τσακαλώτος πάντα, ειδικά τώρα, Αντώνη, θα το παρατηρήσεις και εσύ, επειδή το περιβάλλον ήταν η μερίδα, συνέδριο του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, όσο περνάει ο καιρός είναι και πιο χαλαρός στον τρόπο που εκφράζει την εμπειρία του με την διαπραγμάτευση, την αξιολόγηση και ειδικά που είπε και στον κύριο Σταϊκούρα, που έχει διατελέσει υπουργός οικονομικών και αυτός οικονομίας, ότι κάποια στιγμή να το αποκαλύψει έχει τραβήξει ως υπουργός της διαπραγμάτευσης. Αυτό έχει διτή ερμηνεία, ναι. Έτσι, δηλαδή χαλαρώνει είτε γιατί έχει φύγει το αδιέξοδο στη συμφωνία, κάτι το οποίο βέβαια νομίζω είναι αυτό
που βγαίνει εχθές, έτσι, ναι. Η είδηση, γιατί περιμέναμε να δούμε τι θα πει. Και όπως είπε, ότι θα κλείσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι φαίνεται. Και όπως έλεγε τώρα, σε παρένθεση ανοίγω, κορυφαίος υπουργός, ότι τα τεχνικά ζητήματα θα έχουν κλείσει ίσως και πιο νωρίς από τις 7 Απριλίου. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, Αντώνη, σε αυτό το σημείο, επειδή θέλουμε να ενημερώσουμε για το τι είπαν οι τρεις βασικοί υπουργοί περιβάλλοντος, παιδείας και εργασίας, να ξεκινήσουμε τον κύριο Σταθάκη, ο οποίος είπε μεταρρύθμιση δεν σημαίνει απορρίθμιση. Περιέγραψα 5 παραδείγματα μεταρρυθμίσεων σε διαφορετικούς κλάδους. Το κάθε ένα από αυτά απαντά σε διαφορετικές προκλήσεις και έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όλα όμως συγκεντρώνουν τα βασικά στοιχεία που ανέφερα εισαγωγικά, την υιοθέτηση δηλαδή ενός νέου ρυθμιστικού πλαισίου, όχι άκρη της απορρίθμισης, την αναθεώρηση του ρόλου της κρατικής και δημόσιας παρέμβασης, με προταχρηγικό γνώμονα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων προσφέρει η τεχνολογία. Πιστεύω ότι οι μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν σε αυτές τις αρχές είναι απόλυτα εφικτό και θα έλεγα είναι καταδικασμένες να πετύχουν. Ας μείνουμε στην κεντρική ιδέα ότι αν θέλεις να κάνεις εχθρός, προσπάθησε να κάνεις αλλαγές. Τώρα, ο Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, που μίλησε στην νότα που αφορούσε τη μεταρρύθμιση στην παιδεία, αναφέρθηκε στο θέμα και ζήτησε από όλα τα κόμματα πολιτική συνένεση στο νομοσχέδιο που θα έρθει μετά το Πάσχα για τις αλλαγές στην παιδεία. Το συνθετότερο πρόβλημα είναι να μπορέσουμε να καταφέρουμε έστω και σε κάποια μίνιμουμ να υπάρξει μια πολιτική συνένεση. Καταλαβαίνω ότι για μια κυβέρνηση είναι κάτι, το να το ζητά είναι το εύκολο. Για την αντιπολίτευση το να το δέχεται είναι το πολύ δύσκολο. Και καταλαβαίνω και εμείς δεν είμαστε αναμάρτητοι ως προς αυτό. Πλην όμως, ειδικά στο σύνολο του σχεδίου που συζητάμε και θα αρχίσουμε να το συζητάμε και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων μετά το Πάσχα, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία θα μπορούσαν να είναι ένα πλέγμα μεταρρυθμιστικό που η κάθε πολιτική δύναμη να μπορεί να δει και μέρος του δικού της σχεδίου. Και ερχόμαστε τώρα στο κομβικό Υπουργείο, που είναι το Υπουργείο Εργασίας, και η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, η οποία βεβαίως τοποθετήθηκε και είπε ότι η διαπραγμάτευση δεν είναι μια στιγμής, πρόκειται για ένα μαραθώνιο, έτσι. Η συζήτηση λοιπόν για την ανάπτυξη είναι σήμερα κομβική για την επόμενη μέρα της ελληνικής κοινωνίας και αποκτά και ιδιαίτερη αξία για έναν ακόμη λόγο, διότι διεξάγεται σε μια χρονική στιγμή που η ελληνική κυβέρνηση δίνει ένα μεγάλο αγώνα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και μια μεγάλη μάχη για τα εργασιακά στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης. Μια διαπραγμάτευση στην οποία οι ελληνικές θέσεις αντανακλούν την ανάγκη να ανοίξει ένας νέος δρόμος και να δοθεί ξανά μια προοπτική στην ελληνική κοινωνία. Απέναντι στις θέσεις αυτές, οι θέσεις που εκφράζονται πιο καθαρά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για περαιτέρω εσωτερική υποτίμηση, περαιτέρω υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων, για καταπάτηση αυτού που έτσι κοινά ονομάζεται ευρωπαϊκό κεκτημένο. Για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και για τις νεοφιλελεύθερες δυνάμεις της Ευρώπης, ένα πράγμα είναι σαφές. Η Ελλάδα, στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, αποτελεί το παράδειγμα που πρέπει να γενικευτεί στην Ευρώπη. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη, θα σε αποδεσμεύσουμε λίγο εν παρόδο, αλλά θέλουμε να μας πεις, υπήρξε θέμα με τον Μπελογιάννη στην Ολομέλεια, έτσι. Με το Μουσείο Νίκο λοιπόν, Μπελογιάννης, ναι. Αυτό ήταν η επόμενη μέρα από τα εγγένεια του Μουσείου Μπελογιάννη στο πατρικό του σπίτι στην Αμαλιάδα, όπου κάποια στιγμή στην Ολομέλεια, κατά τη συζήτηση της προανακριτικής, ο βουλευτής Χρυσής Αυγής βρήκε την ευκαιρία και άρχισε μια επιθετική εναντίον του Μπελογιάννη και εναντίον αυτής της κίνησης που έγινε. Από εκεί και πέρα, οι τοποθετήσεις δύο βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δημιούργησαν μια διένεξη άνευ λόγου. Μάλλον, θα έλεγα καλύτερα ότι ο λόγος είναι ότι ακόμα σαν χώρα
δεν έχουμε κλείσει τις πληγές μας. Εκεί είναι το πρόβλημα ότι τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Αντώνη, πάμε να δούμε τα απόσπασμα ακριβώς που μας περιέγραψε ο συνάδελφος. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή, έτσι. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Πελογιάννη. Έκπληκτος με όσα ελέγχθησαν στο κοινοβούλιο μετά τα εγγένεια της μόνιμης έκθεσης Νίκος Μπελογιάννης στη γενέτειρά του την Αμαλιάδα, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης, επισημένοντας ότι πριν από 1,5 μήνα, όταν ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία της Βουλής σε συνεργασία με το Δήμο, δεν υπήρξε αντίδραση. Δεν λαμβάνω υπόψη μου καθόλου τις εμφυλιοπολεμικές ομιλίες από την πτέρυγα των άλλων κυρίων, οι οποίοι προφανώς βρήκαν και τα λένε. Αλλά με δύο ομιλίες εγκρήτων συναδέλφων προηγούμενα της Νέας Δημοκρατίας ετέθη αυτό το ζήτημα. Πραγματικά μένω έκπληκτος. Όπως επίσης μένω έκπληκτος από το ότι, και αυτό είναι το δεύτερο, από το ότι υπάρχει μια συνεγορία για μια εκτέλεση η οποία έγινε κάτω από την δημόσια, διεθνή, παγκόσμια κατακραυγή των πλέον πολιτικά και διανοουμένων και τα λοιπά επιφανών εκείνης της περίοδου. Ο θάνατος του Μπελογιάννη ήταν σκληρότατος. Η θανατική ποινή είναι μια σκληρότατη πράξη. Αλλά δεν μπορεί εν ονόματι μια σκληρότατης πράξης που μπορεί κανείς να την κρίνει αν ήταν άδικη ή δίκαιη. Να θεωρούμε ότι η επιδίωξη επιβολής κομμουνιστικής δικτατορίας συνιστά πράξη υπέρ της δημοκρατίας. Από όλες τις πλευρές λοιπόν υπάρχουν ήρωες, από όλες τις πλευρές υπήρξαν και κακοποιοί, από όλες τις πλευρές υπήρξαν, και εδώ τελειώνω, περιπτώσεις για τις οποίες δεν μπορεί η σημερινή Βουλή και η σημερινή Δημοκρατία να θεωρεί ότι αυτή η σελίδα, η μελανή της Ελλάδας, του εμφυλίου πολέμου, μπορεί να αποτελέσει στοιχείο της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, ώστε να διατηρείται εις τη μνήμη των επόμενων γενεών μέσα σε ένα μουσείο εμφυλίου πολέμου. Νωρίτερα προκλήθηκε ένταση στην αίθουσα της Ολομέλειας με αφορμή δηλώσεις του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Παναγιώτη Ηλιόπουλου, ο οποίος τάχθηκε κατά της δημιουργίας μουσείου υπό την αιγίδα της Βουλής, χρησιμοποιώντας εκφράσεις που προκάλεσαν την αντίδραση πολλών βουλευτών, του Υπουργού Παιδείας καθώς και του Προεδρεύοντος Νικήτα Κακλαμάνη. Συνεχίστε τώρα. Τον αρχισφαγέα, τον Μπελογιάννη. Λοιπόν, καλά, το σπίτι του θα το γκρεμίσουμε για να μην θυμίζει τα εγκλήματα του κομμουνισμού όταν θα έρθει η ώρα. Θα δείτε το μουσείο, λοιπόν, θα δείτε... Συνεχίστε, κανένα σπίτι δεν μπορείτε να γκρεμίσετε. Απολύτως, λοιπόν, κανένα. Το 52 τέλειωσε ο Μπελογιάννης, αλλά το κουκουέ υπάρχει. Έχει δικαίωμα ο καθένας να μιλάει για τον Μπελογιάννη. Δεν μονοπολούμε τίποτα. Αλλά δεν μπορούμε να ανεχθούμε την υποκρισία, την καπηλεία και το μίσος. Το μίσος το εξηγούμε. Είχα εντυπωσιαστεί όταν πρωτοπήγα στην Ισπανία και είδα ότι ο νικητής του εμφυλίου πολέμου εκεί, ο στρατηγός Φράγκο, ο δικτάτορας δηλαδή, ετοίμησε τους νεκρούς του εμφυλίου πολέμου μαζί με τους νεκρούς της παρατάξεώς του, και μέχρι σήμερα δεν ακούνε στη Βουλή της Ισπανίας να υβρίζουν οι μέν τους δε. Εμείς εδώ ακόμα, δυστυχώς ορισμένοι, υβρίζουμε τους νεκρούς. Αυτό που ζήσαμε χθες στην Αμαλιάδα, όπου από πουθενά, και είμαι ευτυχής γι' αυτό, διότι δείχνει μια μεγάλη ωριμότητα του απλού του λαού μας, που τους γνωρίζει και ο βουλευτής ο κύριος Τζαβάρας, που είναι τον πύρο, από πουθενά, από το Δήμο, την Περιφέρεια και τους εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες ανθρώπους που επί 2,5 ώρες ήταν στην Αμαλιάδα, πέραν από τους στρατευμένους, ας πούμε, του ΚΚΕ ή του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., όχι μόνο δεν υπήρξε μία ένσταση να υποδηλωθεί με οποιονδήποτε τρόπο και στον τοπικό τύπο, αλλά είχαν αντιληφθεί πλήρως την πολύ μεγάλη σημασία που είχε και έχει για τη σημερινή δημοκρατία, για τη σημερινή Βουλή, να τιμά τον Νίκο Μπελογιάννη. Μάλιστα, αυτά υπόθηκαν. Εμείς καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά και τιμή τον κοσμήτορα της Βουλής, τον κύριο Νάσο Αθανασίου. Καλώς ήρθατε. Και, νιώθω... και πρώην συνάδελφο, έτσι. Νιώθω, ναι, πρώην. Τον τίτλο του πρώην δεν μπορεί να τον αφαιρέσει κανείς, λέει. Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος, λένε, κύριε Αθανασίου. Είναι όχι, όχι, όχι. Δεν είναι έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Και μάλιστα κάποτε είχα γίνει δυσάρεστος, γιατί πέρασα και από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών. Αν τον θυμάστε, ναι, έχουν περάσει χρόνια. Όταν είχα πει ότι δημοσιογράφος
που ασχολείται με την πολιτική ή που είναι σε γραφείο τύπου δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης πρέπει να διαγράφεται από την Ένωση Συντακτών. Τούτο προβλέπει ο κώδικας του Μπορντό ήδη από το 1954. Αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό. Πάβεις να είσαι δημοσιογράφος όταν είσαι πολιτικός ή σε γραφείο τύπου δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης. Μάλιστα. Σκληρό, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Να πάμε να δούμε την ανθρώπινη πλευρά της Βουλής για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Χθες να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας πως... Δυστυχώς νέα παιδιά και ελληνικά παιδιά. Η Βουλή σύσσωμε εξέφρασε τα ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειες των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους χθες στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Λομέλεια 3-1 λεπτού η γη και αναφέρθηκαν στο αυτό τραγικό γεγονός και ο κ. Γαβρόγλου αλλά και ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης. Τα ειλικρινή της συλληπιτήρια εξέφρασε η Βουλή των Ελλήνων στις οικογένειες των 4 νέων ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Η Ολομέλεια τήρησε 1 λεπτού σιγή, ενώ στο δυστύχημα αναφέρθηκαν ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου και ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Είναι μια τραγική στιγμή για τις οικογένειες και τους φίλους αυτών των παιδιών. Εμείς ήδη υπάρχουν στα σχολεία, στο δημοτικό και στην πρώτη τάξη του γυμνασίου τέτοιου είδους μαθήματα στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης και άλλων δραστηριοτήτων. Ετοιμαζόμαστε ήδη εδώ και καιρό για μια πολύ συστηματική εκπαίδευση των παιδιών πάνω στα θέματα της αγωγής. Νομίζω όλες οι πτέρυγες της Βουλής θα συμβάλλουν. Από ό,τι είδα υπάρχουν εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα στην ειδική μόνιμη επιτροπή. Και νομίζω ότι είναι από τα θέματα που μπορούν να μας ενώσουν όλους. Αν θέλετε να κρατήσουμε μισό λεπτό σιγή στη μνήμη των παιδιών που χάθηκαν. Μάλιστα, 1 λεπτού σιγή. Κύριε Θανασίου, τελικά είδα και αυτό το θέμα, είδαμε και το προηγούμενο, ένα θέμα παιδείας. Είδα μαθητές να τους ρωτάνε την 25η Μαρτίου και δεν ξέρανε. Τον Μπελογιάννη πολλοί δεν το ξέρουν. Και βλέπουμε από έλλειψη παιδείας 17 και 19 χρόνων παιδιά άφησαν την ψυχή τους, τη ζωή τους, τελευταία τους ανάσα στο δρόμο. Είναι θέματα παιδείας τελικά. Και παιδείας. Αλλά η Βουλή πολύ ορθά με πρωτοβουλία του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη ετήρησε 1 λεπτού σιγή. Ναι, είναι ανθρώπινη η στιγμή, πρέπει η Βουλή να είναι ανθρώπινη, αλλά η Βουλή αποτελείται από πολιτικούς, έτσι. Πρέπει να αντιμετωπίζει και πρακτικά το θέμα. Είναι θέμα παιδείας, ο κύριος Γαβρόγλου ήδη είπε ό,τι είπε, πρέπει να αντιμετωπιστεί και έτσι και αντιμετωπίζεται ήδη έτσι. Απλώς δεν ήθελε να κάνει ανακοινώσεις για να μην θεωρηθεί ότι εκμεταλλεύεται αυτό το θλιβερότατο συμβάν και το αξιοποιεί επικοινωνιακά, αλλά από την άλλη πρέπει να υπάρχουν και κυρώσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, χωρίς κυρώσεις δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Μόνο παιδεία δεν αρκεί. Και εντωμεταξύ, ώσπου να εμπεδωθεί αυτή η παιδεία, ώσπου να μορφωθεί ο άνθρωπος, πώς να κυκλοφορεί, πώς να σέβεται τον άλλον, πώς να οδηγεί υπεύθυνα, θα σκοτώνει τον κόσμο, φοβάμαι ότι είναι απαραίτητες και οι κυρώσεις. Κοντολογής είναι απαραίτητη και η τροχιά. Μάλιστα. Mm. Κύριε Αθανασίου, χθες υπερψηφίστηκε από όλα τα κόμματα από τη Βουλή η πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Όμως είδαμε, παρόλο που ψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τους ηγητές της αντιπολίτευσης να επικρίνουν την κυβέρνηση ότι όλο αυτό είναι επικοινωνιακό. Όλο αυτό ήρθε σε μια στιγμή που η διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη, η αξιολόγηση είναι σε εξέλιξη και να αποπροσανατολιστεί η κοινή γνώμη με το θέμα. Αυτό να πέσει δηλαδή εκεί το φως δημοσιότητας. Τι έγινε επί Γιάννη Παπαντονίου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Κοιτάξτε, εκείνο που μου έχει κάνει εντύπωση είναι το εξής. Ας δούμε πότε αυτά τα θέματα επανήλθαν, νεκραναστήθηκαν, επανήλθαν στην επικαιρότητα, πόσα χρόνια πέρασαν. Να πάρουμε τη Siemens για να φτάσει στο δικαστήριο, πόσα χρόνια πέρασαν, 19. Τι έγινε χθες στην Βουλή? Υπόθεση, ας την αποκαλέσουμε έτσι, αν και δεν πρέπει να το προσωποποιούμε τόσο νωρίς, Παπαντονίου. Mm-hmm. Πόσα χρόνια πέρασαν? Από το 2004. 13 πόσα είναι. 13 χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι συγκλονιστικό. Αυτό είναι απαράδεκτο και νομίζω ότι αυτό έπρεπε να φωτίζει και η σχολιογραφία. Διαρκώς. Είναι δυνατόν 19 χρόνια μετά την τέλεση ενός κακουργήματος να επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη? Είναι δυνατόν 13 χρόνια μετά να ασχολούμαστε με ό,τι ασχοληθήκαμε χθες στη Βουλή? Αυτό είναι απαράδεκτο. Να μην αναφερθώ στους Βρετανούς που αναφέρουν
το εξής, σε τέσσερις λέξεις. Justice delayed, justice denied. Μάλιστα. Δικαιοσύνη που καθυστερεί είναι δικαιοσύνη που σου την έχουν αρνηθεί. Mm-hmm. Είναι δικαιοσύνη που δεν υπάρχει. Ναι, αλλά και η δική σας πρόταση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η δική σας πρόταση να δεσμεύονται οι περιουσίες των αρχηγών των κομμάτων εκείνης της περίοδου, όπως αναφερθήκατε, Σαμαρά. Μιλάτε για μια ερώτηση που κάνει με τον κύριο Στάθη Παναγούλη. Μάλιστα. Αυτό από την άλλη πλευρά δεν είναι λίγο ακραίο? Δείτε, πρέπει να γίνουν κατανοητά ορισμένα πράγματα. Mm-hmm. Και ξέρετε, η περιουσία του καθενός δεν είναι η ίδια, έτσι. Άλλη περιουσία η δική μου, άλλη η δική σας, άλλη της συναδέλφου. Εντελώς διαφορετικά πράγματα. Πρέπει, υπάρχει μια παροιμία την οποία πιστεύω απόλυτα. Την έλεγε και ο πατέρας μου. Έβαλα το κεφάλι μου στον Ντορβά. Mm-hmm. Ντορβάς είναι το μεγάλο ταψί, έτσι. Mm-hmm. Όπου εκεί κάποτε έβαζαν τους αποκεφαλισμένους και τους πηγαίνανε στον Πασά. Ο πολιτικός έχει ευθύνη. Όχι μόνο ευθύνη, πρέπει να βάζει και το κεφάλι του στον Ντορβά. Δηλαδή πρέπει να πληρώνει και ο ίδιος, να έχει και ο ίδιος κυρώσεις. Δεν αρκεί μόνο ότι αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη ή όχι. Να σας το πω διαφορετικά. Τι έλεγε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής? Τα λάθη στην πολιτική ισοδυναμούν με εγκλήματα. Τα απλά λάθη στην πολιτική ισοδυναμούν με εγκλήματα. Λοιπόν, ναι, υπήρχε κάποιο είδους υπερβολή σε αυτήν την έκφραση. Ωστόσο, προσωπικά ήθελα να δηλωθεί αυτό ακριβώς που προανέφερα. Ότι έχω ευθύνη και ευθύνομαι με όλα όσα έχω και με όλα όσα είμαι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να επανέλθει η ευθύνη στην πηγή της, στο νόημά της που βρίσκουμε στα λεξικά. Λοιπόν, ορισμένα έχουν και συμβολικό χαρακτήρα. Αναφερθήκατε για τα δάνεια των κομμάτων, έτσι. Mm-hmm. Κάποιοι ήταν αρχηγοί σε αυτά τα κόμματα. Τελειώσαμε. Δηλαδή μόνο ο Τσουκάτος, ας πούμε, ευθύνεται σε εισαγωγικά. Δεν υπάρχουν αρχηγοί. Αυτοί δεν πρέπει κάτι να πούν. Μα εδώ βλέπουμε ότι κρύβονται. Εδώ βλέπουμε ότι 20 χρόνια μετά την τέλεση κακουργημάτων ή 13 όπως η χθεσινή περίπτωση μετά την τέλεση κακουργημάτων αρχίζουμε και λέμε, ρε παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να παραπευθούν στη δικαιοσύνη. Αν και όταν και όπως. Νομίζω ότι αυτή η εποχή του δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Άστο να ξεχαστεί, πρέπει να παρέλθει ανεπιστρεπτή. Μάλιστα. Τώρα σχολιάζω, έτσι. Ναι. Αλλά ναι. Λέω αυτά που πιστεύω. Μην νομίζετε ότι μιλάω πολιτικά ή κομματικά. Είστε δημοσιογράφο. Νομίζω ότι εκφράζω τον απλό άνθρωπο. Ναι. Ή αυταπατώμαι ότι τον εκφράζω. Έχετε μία αντίληψη και έναν τρόπο που σκέφτεστε και δημοσιογραφικά καταλαβαίνουμε και εμείς τι λέτε. Δεν είναι ότι. Μην νομίζετε και στη δημοσιογραφία αποδιοπομπαίω ήμουν πολύ συχνά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στη διαπραγμάτευση. Ένα θέμα το οποίο ασχολούμαστε καιρό, θα ασχολούμαστε και πολύ ακόμη. Πριν από λίγη ώρα, στο Sky, μιλώντας ο κ. Σκουρλέτης, έφερε και πάλι το θέμα της ΔΕΗ και αποκάλεσε στημένο το διαγωνισμό για την δυτικοποίηση μέρους των παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ. Ένα το κρατούμενο. Ο κ. Σταθάκης, απ' την άλλη, χθες, 4:30, ενημέρωσε τους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας τι θα γίνει, πώς θα πουληθεί κομμάτι-κομμάτι, τι θα γίνει με το αμύντιο 1, με το αμύντιο 2, με τις άλλες παραγωγικές μονάδες. Δεύτερον, και τρίτον, σας θα το κλείσω, η κυρία Χτσιόγλου χθες καταλόγησε στο Δούνο του ευθύνες για εσωτερική υποτίμηση. Επιθυμεί περαιτέρω εσωτερική υποτίμηση και υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Αυτά λοιπόν είναι τρεις υπουργοί που διαχειρίζονται τη διαπραγμάτευση και βλέπουμε μία τάση. Πάμε να διαπραγματευτούμε, αλλά είμαστε κριτικοί και απέναντί τους, οι ίδιοι υπουργοί. Πώς θα κλείσει η αξιολόγηση, έτσι, κύριε? Καταρχήν θα κλείσει, να ξεκινήσουμε από αυτό. Θα κλείσει και πιστεύω ότι θα κλείσει έως τις 7 Απριλίου σε επίπεδο προσωπικού. Ναι. Αφού βέβαια επανέλθουν τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα. Θέσατε πολλά θέματα και δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο. Να μείνουμε στη ΔΕΗ όμως. Ναι. Επειδή βλέπω ότι στη ΔΕΗ υπάρχει η τάση να την φτάσουμε στην κορυφή της επικαιρότητας. Να δούμε την ιστορία της ΔΕΗ. Γιατί χτες βγήκε και ο κύριος, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε ότι είναι απαράδεκτη, αν το κατάλαβα καλά, η μείωση της συμμετοχής του δημοσίου στη ΔΕΗ. Ναι. Καταρχήν δεν τον πιστεύω. Δεν νομίζω ότι λέει αλήθεια. Προσωπικά πιστεύω ότι ο νυν Μητσοτάκης, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, συμφωνεί με τον πατέρα του Μητσοτάκη, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος το 1993 κατάργησε το μονοπόλιο της ΔΕΗ.
Εδώ χρειάζεται λίγη ιστορία, έτσι. Το 1993 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με νόμο, ναι, πέρασε ο νόμος, ψηφίστηκε ο νόμος, κατάργησε το μονοπόλιο της ΔΕΗ. Το μονοπόλιο το επαναφέρει ως Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ο κύριος Κωνσταντίνος Σιμίτης. Το επαναφέρει το μονοπόλιο. Το πίστευε και ο ίδιος? Δεν νομίζω ότι το πίστευε. Θέλετε μία απόδειξη? Είχε προηγηθεί η ανάθεση κατασκευής του σταθμού του Λαβρίου στον επιχειρηματία Κυρατσάκη. Είχε ξεσηκωθεί σ' άλλος τότε και για να μην... Να το πω σκάνδαλο, δεν θέλω να το πω σκάνδαλο. Για να τελειώσει αυτή η ιστορία, για να απαλλαγεί από αυτήν την ιστορία ο κύριος Σιμίτης, επανέφερε το νόμο περί μονοπωλίου της ΔΕΗ. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Τι είναι το σήμερα? Το σήμερα έχει ως εξής. Καταρχήν πρέπει να κρατήσει τα δίκτυα. Τα δίκτυα να έχουν δημόσιου χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα, το να βάλεις και ως ένα βαθμό κάποιον ανταγωνισμό στην ενέργεια, μοιάζει, ξέρετε, με την περίπτωση του ΟΤΕ, έτσι. Ναι. Κάποτε ο ΟΤΕ ήταν μονοπόλιο. Αυτό μπορείς να το συζητήσεις. Και σε αυτό μπορείς να συμβιβαστείς. Εφόσον βέβαια, επαναλαμβάνω, τα δίκτυα παραμείνουν δημόσια. Και σας θυμίζω και τον αείμνηστο Μιλτιάδη Εύερτ, γιατί ορισμένοι στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν καλή μνήμη, ο οποίος έλεγε και στην περίπτωση του ΟΤΕ και στην περίπτωση της ΔΕΗ, τα δίκτυα να παραμείνουν στο δημόσιο. Τι έγινε στον ΟΤΕ όμως? Αυτά δημόσιο είναι τα σημαντικά. Τι έγινε? Τελικά ο καταναλωτής... Τι έγινε, ωραία ερώτηση είναι αυτή. Ναι, δηλαδή ο καταναλωτής, αυτό θέλουμε να ρωτήσουμε, ο καταναλωτής από την πλευρά του ΟΤΕ μάλλον ευνοήθηκε. Γιατί τώρα και εσείς και εγώ έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε έναν, δύο ή τρεις. Και αν βεβαίως... το πάρετε αμέσως στο τηλέφωνο, όχι να βάλετε μέσον. Μάλιστα, στο ακριβώς κομματικό γραφείο. Βεβαίως, η ΔΕΗ είναι η μεγάλη μας η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Αν κάτι δεν πάει καλά στη ΔΕΗ, κάτι δεν θα πάει καλά στη χώρα. Εκεί λοιπόν που οι δανειστές θέλουν πάρα πολύ να πάρουν ένα μεγάλο ποσοστό από την ΔΕΗ, τελικά τι θα γίνει? Ο καταναλωτής θα ωφεληθεί ή θα ζημιωθεί το κράτος και τελικά δεν θα έχουμε... Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο καταναλωτής ωφελείται πάντοτε από το ανταγωνισμό. Αυτά σε γενική, ως γενική αρχή. Πάντοτε ωφελείται. Ειδικά δε στην ενέργεια. Τα πράγματα στην Ελλάδα είναι μοιραίο να αλλάξουν. Η Ελλάδα δεν έχει εκμεταλλευτεί τις άπειρες ενεργειακές δυνατότητες που έχει. Και νομίζω ότι τώρα αρχίζει και τις... αρχίζει να ανανεώσουμε σε ενέργεια τώρα. Βέβαια. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Να ενδιαφέρεται η Γερμανία για την Ελλάδα για να μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα στη Γερμανία. Από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή από τον ήλιο και από τον αέρα. Είναι... Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την πραγματικότητα. Δείτε, αυτό που αποκαλούμε παγκοσμιοποίηση είναι σαν το σεισμό. Δεν μπορείς να πεις θα καταργήσω τους σεισμούς. Μπορείς να πεις θα αντιμετωπίσω τους σεισμούς. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτό θα δείτε ότι θα την πατήσει κατά το κοινό λεγόμενο και ο κύριος Τραμπ. Η παγκοσμιοποίηση δεν καταργείται, όπως δεν καταργείται ο σεισμός. Αντιμετωπίζεται η παγκοσμιοποίηση. Είναι μοιραίο αυτές οι τεχνολογίες, αυτά τα νέα αλφάβητα, όπως τα χαρακτήριζε παλιά και η Ελένη Γλίκα Τζιαρβελέρ, να έρθουν στην Ελλάδα. Ζωή μας. Ναι. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, χθες 11 βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν ανοιχτή επιστολή στον Πρωθυπουργό και ζήτησαν εξορθολογισμό και μείωση των προνομίων των βουλευτών. Και το λέω γιατί έχει γίνει πολύ λόγο στο τελευταίο διάστημα. Πάντα έρχεται στην επικαιρότητα, το συζητάμε και εδώ εμείς στην εκπομπή. Το ζητάτε κι εσείς μεταξύ σας, φαντάζομαι, συνάδελφοί σας. Ζήτησαν πράγματα τα οποία ακούγονται πολύ λογικά και ζήτησαν και να εφαρμοστεί και αυτό που είχε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ζητήσει, να περιοριστεί ο αριθμός των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούν οι βουλευτές. Ναι, οι υπηρεσίες ταξί, δηλαδή. Εσείς δεν υπογράψατε αυτή την ανοιχτή επιστολή? Όχι, δεν ανήκω σε εκείνους. Καταρχήν νομίζω ότι η εποχή δεν προσφέρεται για να συζητηθεί με ψυχραιμία αυτό το θέμα. Δείτε, εγώ είμαι βουλευτής. Ταπεινότητά μου έχει τη βουλευτική ιδιότητα. Είμαι μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Ως δημοσιογράφος δούλεψα και στην ΕΡΤ πολλά χρόνια, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, τα αφεντικά μου, οι επιχειρηματίες, είχαν και έχουν πολλά λεφτά. Από αυτό που λέει ο κόσμος, πολλά λεφτά. Και κάποιοι συνάδελφοί μου πήραν πολλά λεφτά. Και εγώ δεν παραπονιούμαι ως προς την αμοιβή μου. Υψηλή αμοιβή είχα. Δεν έπαιρνα μαύρα όμως. Πρέπει εσείς ως πολίτης να ξέρετε
Ο Αθανασίου από πού τα παίρνει? Τα παίρνει από τον χι επιχειρηματία επειδή είναι στο κανάλι του, στο ραδιόφωνο του, στην εφημερίδα του, ή τα παίρνει από τον Έλληνα φορολογούμενο? Το πρώτο δηλαδή που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι ο βουλευτής πρέπει να τα παίρνει από το κράτος. Δείτε τι έκφραση. Αλλά τώρα τα παίρνει και από τις δύο πλευρές, κύριε Θανασίου. Όχι, όχι, δεν μιλάω για εσάς, αλλά από τις δύο πλευρές. Γιατί γίνονται οι προανακριτές? Όχι, όχι. Κάντε λάθος. Δείτε, να το δούμε χωρίς λαϊκισμό. Μάλιστα. Εάν ο βουλευτής, κάποτε είχε πει και ο κύριος Γλέσσος ότι να επέχει το μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, τότε ξέρετε ποιοι θα είναι βουλευτές? Αυτοί που θα έχουν σπόνσορα. Mm-hmm. Αυτοί που θα πηγαίνουν πρώτα στον επιχειρηματία, θα τους δίνει λεφτά ο επιχειρηματίας και μετά θα γίνονται βουλευτές. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Χρειάζεται ένα σημείο ισορροπίας. Mm-hmm. Δηλαδή, να ξέρει ο πολίτης ότι ο βουλευτής αμείβεται, έχει τη βουλευτική του αποζημίωση, εν πάση περιπτώσει, από το κράτος. Διότι, θυμηθείτε το, εάν δεν την έχει από το κράτος, σε 10, 20, 30, 40 χρόνια θα την έχει από αλλού. Mm-hmm. Θα την έχει από μεγαλοεπιχειρηματίες, από σπόνσορες. Ολοκληρώνοντας, να μας πείτε δύο λόγια, έχουμε ένα λεπτό ακόμα για τη συνταγματική αναθεώρηση που έχει ήδη δρομολογηθεί. Με δύο σημεία, την εκλογή απευθείας από το λαό ή του Προέδρου Δημοκρατίας και μείωση της θητείας των βουλευτών. Αυτό πρέπει να γίνει. Η έκπληξή μου όταν μπήκα στη Βουλή είναι, ήμουν πλάι σε ένα συνάδελφο και μου λέει, εγώ είμαι 23 χρόνια βουλευτής και είχε μια ηλικία μικρότερη από τη δική μου. Αυτόματα σου έρχεται στο μυαλό και καλά. Πότε δούλεψες τη ζωή σου, ρε φίλε? Πότε. Να μην το αναφέρουμε αυτό. Δείτε, εντυπωσιάζει αυτό που είπατε, να εκλέγεται απευθείας από το λαό ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ξέρετε, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ίσως είναι πιο ουσιώδη από τέτοιες διατάξεις και στα οποία δεν δίνουμε σημασία. Βέβαια, οι συνταγματολόγοι είναι οι βουλιουκλάκες της νομικής. Μην νομίζετε ότι οι συνταγματολόγοι ξέρουν τα περισσότερα και τα καλύτερα νομικά. Οι αστικολόγοι τα ξέρουν. Κάνουν περισσότερο λεζάντα, φιγούρα δηλαδή. Αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα μέσα στο Σύνταγμα, μέσα στην αναθεώρηση, τα οποία πρέπει να τεθούν, όπως αυτό που αναφέρατε. Γιατί ο βουλευτής να έχει μεγαλύτερη θητεία από 8 χρόνια? Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνω. Επειδή είστε πρώην συνάδελφος και ξέρετε την τηλεοπτική ιδιομορφία, εδώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσουμε θερμά που σας ακούσαμε. Να είστε καλά και σας εύχομαι, να σας εύχομαι καλό κουράγιο. Θα σας ξαναφιλοξενήσουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε και πάλι το. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα σε αυτό το σημείο, είχαμε χθες ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο, το οποίο έγινε στην Παλιά Βουλή. Είχε να κάνει με την ημέρα της γυναίκας. Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, τη γυναίκα στην πολιτική. Βεβαίως, και βεβαίως το άρθρο από εκείνη την περιβόητη συνθήκη του 57. Όπου οι αμοιβές ανδρών και γυναικών είναι ίδιες. Εγώ λέω να το δούμε, να ευχαριστήσουμε. Και σε αυτό το σημείο να σε ευχαριστήσουμε. Όσους συνταγοντά μας, έτσι. Καλημέρα από την πρωινή ανάγνωση, κυρίες και κύριοι. Να είστε καλά. Γεια σας. Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου με τίτλο «Γυναίκες και πολιτική. Αγώνας μετεμποδίων» στην Παλαιά Βουλή κήρυξε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νίκος Βούτσης. Ο κύριος Βούτσης, σε σύντομη τοποθέτησή του, τόνισε πως ενώ τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα για την εκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική, σήμερα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα για να αρθούν οι όποιες προκαταλήψεις και δυσκολίες. Τα τελευταία 50 χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα θεσμικού χαρακτήρα ως προς την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στον χώρο της πολιτικής και τη δημόσια σφαίρα. Με σειρά διακηρύξεων έχουν αναλυφθεί δεσμεύσεις για την ισότιμη εκπροσώπηση με κορυφαία στιγμή την παγκόσμια διάσκεψη του ΟΗΕ στο Πεκίνο το 1995, στην οποία διατυπώθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι και οι δράσεις για την άρση των εμποδίων στην εκπροσώπηση των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής. Παρά τα αυτά, εξακολουθούν ακόμα να μας απασχολούν τα ίδια ζητήματα τα οποία η θεσμοθέτηση πολιτικών ισότητας αντιμετώπισε. Οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις στους χώρους εργασίας τους και η ιδιαιτέρη συμμετοχή τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων παραμένει ακόμα γεμάτη δυσκολίες. Ενώ αδιαμφισβήτητα έχει σημειωθεί πρόοδος, είναι φανερό πως χρειάζεται να κυλήσει πολύ νερό ακόμα στο αυλάκι. Αμέσως μετά ο πρόεδρος της Βουλής βραβεύσε την Ελένη Μπενά, μία από τις πρώτες γυναίκες που εξελέγει βουλευτής με την ΕΔΑ στη Β' Πειραιά το 1958 και το 1961. Αυτή η τιμητική διάκριση δεν αφορά μόνο εμένα, δεν ανήκει μόνο σε μένα. Ανήκει και στις συναδέλφους που αν και αυτή την ώρα δεν βρίσκονται στη ζωή. Εμείς όμως τις νιώθουμε κοντά μας, με αυτές με τις οποίες
συμπορευθήκαμε στους αγώνες για την ισότητα των δύο φύλων και όχι μόνο. Το συνέδριο για τη γυναίκα στην πολιτική διοργάνωσε ο Πολιτικός Σύνδεσμος Γυναικών και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Βουλής. Η πρόεδρος του Συνδέσμου, πρώην Υφυπουργός Υγείας και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ζέτα Μακρύ, εξήγησε τις αφορμές που οδήγησαν σε αυτό το συνέδριο. Ξέρετε, η τελευταία Βουλή έχει ποσοστό κάτω από 23% που είχε η Βουλή του Ιανουαρίου, νομίζω 10% Υπουργοί, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε οι δυσκολίες είναι πολλαπλάσιες. Θα θέλω να σας πω ότι το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο και πολύ πιο πολύπλοκο από τη διευκόλυνση των γυναικών που επιθυμούν να αναμειχθούν με την πολιτική. Αυτά νομίζω θα τα αναδείξουμε επαρκώς. Στο συνέδριο συμμετείχε και η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής και ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Η κυρία Μπενάκη μίλησε για το δύσκολο δρόμο της ανάδειξης των γυναικών στα πολιτικά κέντρα αποφάσεων, σημειώνοντας πως θέλει τόλμη να ανοίξεις στις μέρες της οικονομικής κρίσης μια τέτοια συζήτηση. Συγχαίρω πράγματι πολύ θερμά τον Πολιτικό Σύνδεσμο Γυναικών που τολμά, και δίνω έμφαση στο τολμά, να φέρει σήμερα προς συζήτηση το θέμα της ευαισθητοποίησης των γυναικών προκειμένου να εισέλθουν στα υψηλά κέντρα των πολιτικών αποφάσεων. Τολμά ο Σύνδεσμος, διότι είναι πράγματι τόλμημα το να ζητά κανείς σήμερα υπό τις παρούσες συνθήκες από τις γυναίκες όλων των κοινωνικών τάξεων και ηλικιών να αναλάβουν δράση για να αποκτήσουν ρόλο και ισχύ στα κέντρα των αποφάσεων. Χαιρετισμό απέφθηναν στο συνέδριο και εκπρόσωποι των κομμάτων. Σε παγκόσμια κλίμακα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ότι σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος όσο αφορά τη συμμετοχή των γυναικών και στην πολιτική και στην οικονομική και στην πολιτιστική ζωή. Όμως τα βήματα που έχουν γίνει κάθε χρόνο επαναλαμβάνουμε στα Ηνωμένα Έθνη ότι δεν είναι αρκετά. Παρά τα βήματα που έχουν γίνει προς τα μπρος και σε επίπεδο ευρωπαϊκό μένουν αρκετά πράγματα να γίνουν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της πραγματικής ισότητας μεταξύ των δύο φύλων που αποτελούσε στόχο ήδη της ιδρυτικής συνθήκης, της συνθήκης της Ρώμης δηλαδή. Η ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων είναι προϋπόθεση για ουσιαστική δημοκρατία και δικαιότερη εκπροσώπηση μιας κοινωνίας. Όταν εκπροσωπούνται και τα δύο φύλα στους πολιτικούς θεσμούς, είναι ευκολότερη η σύνθεση των απόψεων και επομένως κατά τεκμήριο ορθότερες και δικαιότερες οι αποφάσεις που λαμβάνονται. Δυστυχώς η πολιτική εξακολουθεί να είναι για τις γυναίκες ένας διαρκής αγώνας μετεμποδίων. Όλες όσες αποτελούμε το ελληνικό κοινοβούλιο, και όχι μόνο γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν υπήρξαν περιστατικά υποτιμητικά σε βάρος Ελληνίδων βουλευτών, ακόμη και εντός του κοινοβουλίου, μάλιστα τότε δεν ήμουν βουλευτής, μιλάω προ πολλών ετών, άκουσα υπουργό να προσβάλλει πάρα πολύ πρόεδρο της Βουλής και θεώρησα ότι δεν θα μπορούσαν να το ανεχθούν σαν γυναίκα. Στην πρόσφατη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο που διανύουμε, 2016-2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναβεβαίωσε τη δέσμευση των κρατών μελών να συνεχίσουν να εργάζονται για την πρόθεση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το ζήτημα της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φύλου αναδείχθηκε ως μείζον πολιτικό πρόταγμα της ενωσιακής πολιτικής και διατυπώθηκε με τρόπο πανηγυρικό, όπως ίσως πολλοί από εσάς τα γνωρίζετε, στο Συνταγματικό Χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 8 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Στο συνέδριο μίλησαν ακόμα η Βάσο Παπανδρέου, πρώην βουλευτής, η Χαρά Καφαντάρη, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, η βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Εύη Χριστοφιλοπούλου, ενώ παραβρέθηκαν η Υπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Μαρία Κόλια Τσαρουχά, καθώς και πλήθος βουλευτών από όλα τα κόμματα.